Αυτές τις κρέμες από εσάς τις είχα δοκιμάσει. Καλά προϊόντα και ελληνικά. Πρέπει να τον κάνω πελάτη με αυτόν. Στο advertising πάσχει. Έχω μερικές κούτες που τη γλίτωσαν από την κλοπή. Κρέμες προσώπου και σώματος. Παρόσεστες. Δηλαδή δεν θα το ξανανοίξεις το σπα. Δεν μπορώ να σε φανταστώ γυναικούλα του σπιτιού, αρνούμε. Ξέρεις πόσο δύσκολο είναι να είσαι γυναικούλα του σπιτιού. Δοκίμασε το για μια μέρα. Αυτό θα πει δουλειά, όχι αστεία. Μένσιμα βαρέα και ανθυγινά. Ναι, για δοκίμασε να διευθύνεις τη δική μου εταιρεία για μια μέρα και μετά μου λες για βαρέα και ανθυγινά. Τέλος πάντων, ο καθένας από το δικό του το. Μην μπεις με τερίζει. Με ψυχοπλακώνει τόσο πολύ αυτή η λέξη. Το δικό του το πρίσμα τα βλέπει τα πράγματα. Αλίμονο να τα βλέπαμε όλοι από το ίδιο πρίσμα. Πλήξη. Πάω μια βόλτα την εταιρεία. Αφού χάσαμε το μάθημα του τέννις σήμερα. Ελβυρά, σε ευχαριστώ που φιλοξενείς τη Φέη. Ναι, δεν ξέρω τι παρόρμη ήταν αυτή εκ μέρους μου. Την είδα τόσο απελπισμένη. Συνήθως λειτουργώ ενστικτοδός προς όφελός μου, αλλά αυτή τη φορά λειτουργήσε μέσα μου αυτό που λέμε γυναικεία αλληλεγγύη. Με έχει αλλάξει ο έρωτας. Όλες μας έχει αλλάξει.